Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα βιντεάκι είναι πάρα πολύ απλό, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σήμερα εγώ θα σας πω κάποια πράγματα, οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει άνθρωπος ο οποίος έχει θέματα υγείας. Άρρωστος άνθρωπος. Για κάποια πράγματα που θα πω, έχω σημειωμένα πράγματα, δεν είναι πολλά. Για κάποια πράγματα θα πω συγκεκριμένα γιατί. Για κάποια δεν θα μιλήσω, αλλά θέλω να πιστέψετε ότι όλο αυτό που θα πω, αυτό πρέπει να φύγει από τη ζωή, αυτό. Όλα αυτά πρέπει να φύγουν και τότε θα έχετε δρόμο μπρος στο καλό γιατρό, μπρος στην καλή διάθεση, μπρος στο καλό, μπρος στην υγεία. Αν δεν σας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, απλά προσπερνάτε αυτό το βιντεάκι και δεν σχολιάζετε. Αν δεν σας ενδιαφέρει. Αλλά αν σας ενδιαφέρει, απλά ακούτε τα αυτιά σας και μετά ρωτάτε μήπως κάτι δεν καταλάβατε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι γκρίνια. Γιατί αν δεν είμαστε καλά, δεν πρέπει να έχουμε χρόνο για να γκρινιάζουμε. Πρέπει να έχουμε χρόνο για άλλα πράγματα, να βρούμε διέξοδο. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Δεύτερο, φούρνο μικροκυμάτων. Εγώ δεν έχω φούρνο μικροκυμάτων. Μεγάλωσα δύο παιδιά. Είναι λόγω επιλογής μου. Γιατί το φαγητό που μπαίνει μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων σκοτώνεται. Και έχετε ποσότητα και δεν έχετε ποιότητα. Θεωρώ είναι πολύ μεγάλο λάθος να ζεσταίνουμε το καλό το φαγητό μες στο φούρνο. Έχει τσιγανάκι. Αν δεν έχετε χρόνο. Καλά είναι αν μαμά μπορεί να μαγειρέψει αυτή την ώρα το φαγητό και θα έχουμε ωράριο. Αλλά αν άνθρωπος δεν έχει ωράριο, υπάρχει ένα τσιγανάκι, μια μυρίδα ζεσταίνεται στο τσιγάνι. Θεωρώ είναι μεγάλο λάθος να πίνουν τα παιδιά γάλα που ζεσταίνεται στο φούρνο μικροκυμάτων, ειδικά σε πλαστικό μπουκαλάκι. Αυτό είναι έγκλημα και αυτό πρέπει να λένε οι παιδίατροι. Πρέπει να το λένε. Αυτό είναι η γνώμη μου. Αλουμινόχαρτο στη μαγειρική. Αλουμινόχαρτο έχω στη κουζίνα μου. Έχω ένα ολόκληρο βίντεο για το αλουμινόχαρτο, το οποίο βιντεάκι εμπνέει και άλλους ανθρώπους να κάνουν βιντεάκια. Οπότε αυτό το θέμα είναι ενδιαφέρον μάλλον. Αν θέλετε σας αφήνω το βίντεο που λέω για το αλουμινόχαρτο στη μαγειρική. Μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων δεν βάζω. Και αν θα μου πείτε, Όλγα, εγώ πρώτα σκεπάζω το φαγητό μου με χαρτί λαδόκολλα και μετά με φούρνο, με το αλουμινόχαρτο και βάζω στο φούρνο. Θα σας πω. Αλουμίνιο είναι μέταλλο και όταν ζεσταίνουμε το φούρνο, στο φούρνο, ζεσταίνεται. Δεν το είναι χλί τι έχετε εκεί πέρα. Θα βρει τρυπούλα να μπει μέσα στο φαγητό και τρώτε φαγητό με αλουμίνιο. Εγώ δεν το θέλω, δεν το κάνω. Γάλα. Γιατί γάλα? Αχ, αυτό είναι πονεμένο θέμα. Γιατί το γάλα είναι πολύ ωραίο προϊόν της φύσης. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, ο οποίο άνθρωποι χαλάσαμε. Εμείς φταίμε και εγώ το ίδιο. Δεν έχω ζωάκια. Τώρα, ας αφήσουμε το κομμάτι ότι γάλα είναι για τα παιδάκια. Ας αφήσουμε το άλλο κομμάτι που το γάλα είναι για το παιδάκι της αγελάδας. Θα πιάσουμε ένα άλλο κομμάτι. Αν η αγελάδα τρώει χόρτο, ψωμί που έκανε η γυναίκα χωρίς μαγιά, θα φάει μήλα, θα φάει χλάδια. Αυτό το γάλα είναι θησαυρός. Έχει ωμέγα 3, ωμέγα 6 και θα το κάνετε ωραιότατο κεφίρ, συμφωνώ, είναι φάρμακο ή θα κάνετε τυράκι. Θα κάνετε ένα βούτυρο που είναι ελιξίριο μακροζωίας, αλλά όχι σε αυτή τη μορφή που έχουμε στο σούπερ μάρκετ. Πάλι είναι το θέμα. Αυτό το γάλα ναι, αλλά αν η αγελάδα τρώει αντιβίωση, διάφορα χημικά παράξενα και το γάλα δεν μυρίζει γάλα, ή το γάλα είναι από σκόνη, είναι σκοτωμός.
τον άνθρωπο που είναι υγιής θα το προκαλέσει πονοκέφαλο ή πόνο στο στομάχι. Αν ο άνθρωπος έχει ήδη θέμα, θα παλέψει με τα φάρμακα και κάνουμε τζάμπα θεραπείες. Πάμε προς τα κάτω. Τηλεόραση. Τώρα εκεί πιάνουμε πολλά κομματάκια. Γιατί τηλεόραση? Γιατί πρώτα απ' όλα, άνθρωπος που δεν είναι καλά με την υγεία του, πρέπει να βλέπει κάτι, μόνο χαρούμενα πράγματα. Πρέπει να χαίρεται, πρέπει να βγαίνει έξω, να περπατάει, να βλέπει καμιά κωμωδία, συμφωνώ. Αλλά να κοιτάμε τι γίνεται στον κόσμο, να κοιτάμε πού γίνεται κατακλυσμός και τέτοια, ανεβαίνει, κατεβαίνει το δολάριο και το ευρώ, θα βάλουμε το εμβόλιο, να μην το βάλουμε το εμβόλιο. Δεν θα βάλουμε το εμβόλιο. Φτάνει να σχολιάσετε. Δεν είναι καλό. Αναταραχή γίνεται και εμείς για να γιατρευτούμε θέλουμε την ισορροπία μας. Την ηρεμία μας και όρεξη για ζωή. Παραπέρα πάω. Έχουμε κινητά, τηλεοράσεις, τηλέφωνο, πολλά πράγματα που είναι στην πρίζα. Όταν είναι άνθρωπος, δεν είναι καλά με την υγεία, αφήνουμε μόνο το ψυγείο στην πρίζα και όλα τα άλλα κλείνουμε από την πρίζα. Γιατί είναι ηλεκτροενέργεια που δεν δίνει να χαλαρώσουμε. Ειδικά όποιος έχει μικρά παιδάκια, όποιος έχει έγκυες γυναίκες, άνθρωποι που κουράζονται εύκολα, άνθρωποι που είναι άρρωστοι, όσο πιο λίγο ηλεκτρικές συσκευές, τόσο πιο καλά. Μόνο για την ώρα ανάγκης. Θα βάλω πλυντήριο. Τελείωσε το πλυντήριο, βγάζω από την πρίζα. Έχω ένα βουνό να σιδηρώσω. Διαλέγω ένα κομμάτι από αυτό. Αυτό μετά, αυτό μετά. Αυτό δεν θέλει σίδηρο. Αυτό δεν θέλει. Θα μείνουν πέντε πράγματα, θα σιδηρώσω. Δεν θα αφήσω το σίδηρο στην πρίζα. Εκτός από ότι ξοδεύει ρεύμα, μας ενοχλεί κιόλας με τα μικροκύματα που έχει. Πάρα πολύ επεξεργασμένα προϊόντα. Προϊόντα που είναι σε συσκευασίες μακριάς διαρκείας. Καλύτερα να φύγουν από την διατροφή. Μετά το άλλο βασικό, χλωρίνη για να καθαρίζουμε το σπίτι. Πιστέψτε μου, σημερινή μέρα μπορείτε να βρείτε ή να φτιάξετε καθαριστικά που να καθαρίζουν πάρα πολύ καλά χωρίς να περιέχουν χλωρίνη, οποία, τι κάνει χλωρίνη. Ψάχνει ελεύθερες ρίζες στον οργανισμό, κουμπώνεται εκεί και έχουμε δρόμο για καρκίνο. Το θέλουμε ή όχι? Γιατί δεν θα μας το λένε αυτό οι γιατροί? Ποιος τους είπε να μην μας το λένε, πείτε μου. Το άλλο είναι, όταν πλένουμε τα ρούχα, μπορείτε να πλένετε με ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ στη δική μου οικογένεια έχω πολύ καιρό να χρησιμοποιήσω αγορασμένο απορρυπαντικό που είναι σε σκόνη. Αν δεν έχετε ευκαιρία να φτιάξετε δικό σας σπιτικό απορρυπαντικό, υγρό σε σκόνη, δικό σας σπιτικό, είναι άλλο θέμα. Αν δεν έχετε τέτοια επιλογή, θα πάτε να πάρετε από το μαγαζί απορρυπαντικό που είναι υγρό, λιγότερο το κακό. Μετά το ύφασμα που φοράμε. Πρέπει να είναι φυτικό ύφασμα. Βάμβε καιρό, λινέ, απολυνό, απολυνάτσα. Τώρα ξέρω ότι έχει πανάκριβα, αλλά ωραία από αυτό, πώς το λένε, από κάναβι. Φυτικό και αυτό. Γελάμε τώρα, αλλά βγάζουν ρούχα, είναι πανάκριβα, είναι θεραπευτικά. Πείτε μου αν κάποιος στην Ελλάδα έχει ακούσει για τα ρούχα από τσουκνίδα. Κάπου έχω πει. Στη Ρωσία πουλάνε πανάκριβα σε μαγαζιά που είναι βιολογικά, ειδικά. Πανάκριβα ρούχα, θεραπευτικά. Λιγότερο συνθετικό ρούχο. Γιατί αν είναι το ρούχο σας συνθετικό, μαζί με το απορρυπαντικό σε σκόνη, δημιουργεί πρόβλημα στο σώμα. Για πώς δημιουργεί πρόβλημα στο σώμα? Το δέρμα δεν αναπνέει καλά. Δημιουργεί μία επιφάνεια που δεν μπορεί να αναπνέει το δέρμα.
Αλλά ο άνθρωπος δεν αναπνέει μόνο από το πνευμόνια, από το στόμα και μύτη. Και το δέρμα είναι ένα όργανο τεράστιο που βοηθάει στην αναπνοή, στο καθαρισμό οργανισμού, στην αποτοξίνωση των οργανισμού. Και όλο αυτό το κομπλέ πρέπει να είναι όσο πιο πολύ ελεύθερο για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει, όταν εδρώνει ο άνθρωπος, πρέπει να εδρώνει για να φεύγουν τοξίνες, ειδικά άνθρωπος αν είναι άρρωστος ή αν συνέρχεται από κάποια αρρώστια. Εάν έχει αυτή τη συνθετική επιφάνεια στο δέρμα, όλο αυτό ο υδρότος που θα βγάλει τις τοξίνες θα μπουν ξανά μέσα στο αίμα και έχουμε θέματα. Έχουμε δερματικά, έχουμε νευρικά, έχουμε ψυχολογικά, έχουμε διάφορα. Αυτά. Τώρα, τι θα κάνει ο άνθρωπος αν είναι άρρωστος, είναι άλλη ιστορία, θα τα πούμε μια άλλη μέρα. Ενώ έχω πει πολλές φορές τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος όταν είναι άρρωστος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να θέλει να ζήσει, αλλά αυτό είναι συζήτηση για άλλη μέρα. Θέλω να είστε καλά. Θέλω να είστε όσο πιο καλά γίνεται, να χαρείτε κάθε στιγμή που ζείτε. Κάθε στιγμή. Γιατί οι στιγμές είναι αυτό που έχουμε, οι στιγμές είναι αυτό που μας δίνει κουράγιο και έχουμε και φτερά. Γεια σας, τα λέμε και φιλάκια από τη Θεσσαλονίκη.